Καλώς ορίσατε φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος. Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκαιρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Νέα εβδομάδα στο Survivor και μάλιστα και νέα εποχή, μετά την δημιουργία των νέων ομάδων. Χτες είδαμε τον Γιώργο Λιανό να ανακοινώνει στους παίκτες ότι οι ομάδες διαλύονται και φτιάχνονται από την αρχή. Μετά τη δημιουργία των νέων ομάδων, οι κόκκινοι κατάφεραν να επιστρέψουν στις ασυλίες, επικρατώντας την πρεμιέρα των μπλε, με τους τελευταίους να βγάζουν ως πρώτη υποψήφια την Ευγενία Μπόρλα, η οποία πλέον ανήκει στην ομάδα των μαχητών. Πολλά και διάφορα όμως θα δούμε και στο απόψινο επεισόδιο του Survivor, εκεί που όλοι προσπαθούν να συνέλθουν από τις αλλαγές των ομάδων. Θα δούμε και πάλι τις εντάσεις να ανεβαίνουν, με τον Σταμάτη να είναι και πάλι ο απολύτως πρωταγωνιστής. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Οι παίκτες είναι έτοιμοι για τον δεύτερο αγώνα ασυλίας, που οι μπλε χρειάζονται με κάθε τρόπο. Ο Γιώργος Λιανός αναφέρει μάλιστα αυτό που λέμε και εμείς, ότι ο βαθμός δυσκολίας έχει ανέβει πάρα πολύ στα αγωνίσματα, με τους παίκτες να έχουν γίνει πολύ πιο έμπειροι. Οι μάχες είναι πάρα πολύ σκληρές και κόκκινοι και μπλε δίνουν τα πάντα μέσα στο στίβο μάχης για να μην είναι αυτοί που θα πάνε στο Συμβούλιο του νησιού για να ψηφίσουν. Σας έχω ήδη δώσει σε προηγούμενο βίντεο ποια ομάδα θα πανηγυρίσει απόψε το βράδυ την νίκη της. Από εκεί και πέρα βλέπουμε ότι ο Γιώργος και ο Φάνης που βρίσκονται στην κόκκινη ομάδα πλέον, κάνουν επίθεση στον Σταμάτη. Ωστόσο αυτός δεν φαίνεται ότι έχει τη στήριξη της ομάδας του, αφού η Χρυσά του γυρίζει την πλάτη, κάτι που τον στεναχωρεί πάρα πολύ. Μάλιστα λέει στις κάμερες ότι από εκεί που ήταν η μικρή του αδερφή μέσα στο reality επιβίωσης, πλέον έχει γίνει ο χειρότερος του εφιάλτης. Στην επίθεση μπαίνει και ο James Καφετζής, που τονίζει ότι ο Σταμάτης προσπαθεί να πάρει το ρόλο του θύματος για να κερδίσει τις εντυπώσεις. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.